Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι από τα παλιά. Πρόσφατα το ξανακυκλοφόρησαν τέλος πάντων. Ήταν σε early access και beta αυτό το game. Σήμερα θα παίξουμε το Totally Accurate Ballet Simulator. Μεγάλο όνομα για παιχνίδι τέλος πάντων. Το σκόπος του game είναι να στείνεις το στρατό σου και να προσπαθείς να νικήσεις τον αντίπαλο στρατό. Ξέρω, δεν ακούγεται το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι και μερικοί μπορεί να ξέρετε τι είναι αυτό το game. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, είναι τώρα στην οθόνη σας. Μπορείτε τέλος πάντων να μαθαίνετε για τι ενημερωνώνω. Και εκεί στο Discord server, επειδή έχει αδειάσει, επειδή έχουν φύγει πολλοί, οπότε μπορείτε να μπείτε κι εσείς στο Discord server. Αυτά, εμείς θα παίξουμε λίγο τώρα το Totally Accurate Ballet Simulator και μπορεί να πέσει το intro. Να χάνομαι από όλους και από όλα και από μένα ακόμα. Χτίσα ένα καταφύγιο από λάθη, δίχως σκόπο και υδρότα. Η μέρα μου κυλάει, τη νύχτα είναι τα αζόρια. Δεν θα σε βρεις ποτέ, άμα δεν σε χάσεις πρώτα. Λοιπόν, πατάμε campaign. Να μην το πάμε introduction, για λίγο εύκολο. Θα πάμε adventure. Και αρχίζουμε από την πρώτη πίστα που είναι Tree Tribe. Ωραία. Και λογικά έχουμε από αυτά. Α! Easy μου φαίνονταν. Α, και αυτή είναι εκεί πάνω, ε. Μάλιστα. Archer. Ξέρω εγώ, start. Και κάπως έτσι πάει. Να ζουμάρω δεν μπορώ, φαντάζομαι, έτσι. Α, μπορώ να πάμε πιο κάτω. Από τίβα. Και ουσιαστικά είναι ο στρατός μου. Και που επιτίθεται με τον άλλο στρατό. Ω πάρε μαλακά. Α, ζουν ακόμα παίκτης μου. Εδώ πέρα γίνεται η μάχη των θερμοπυλών. Τρομερά πράγματα. Στο γενικότερα μπορούσα να βάλω περισσότερο στρατιώτες, αλλά δεν το έκανα για κάποιο λόγο. Θέλω να δω πως ήταν. Και ζει κάποιος άλλος. End battle τους πάνω. Πώς τα αφαιρούμε? Με δεξί κλικ αφαιρείς παίκτες. Ωραία, θετικό αυτό. Βάλω εδώ αυτούς. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο, ε. Ωραία, πάμε start. Ωραία, κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Λογικά πατώχουμε, δεν είναι πάρα πολύ. Θέλει στρατηγική, ναι. Λογικά αυτή που βάλα εγώ είναι καλύτερη. Α, αυτός εδώ πρέπει να είναι ο stoner που πετάει πέτρες, αν και εμείς έχουμε ασπίδες. Οπότε λογικά είμαστε καλύτερα. Εδώ κάνουμε επαγγελματικά cinematics. Victory! Α, βρήκαμε λογικά τη στρατηγική. Τι για αρχή ήταν καλή. Αυτή είναι η δεύτερη πίστα. Λοιπόν, λέω να βάλω μερικά archers εδώ και εδώ. Μερικούς από αυτούς εδώ. Μπορώ να βάλω κάτι άλλο. Βάλω και μερικούς από αυτούς. Και στόνες δεν μπορώ να βάλω. Αυτό είναι. Όπα, αυτός εδώ πέρα κάνει μεγάλες υπερκινήσεις. Βέβαια, αυτοί έχουν μεγαλύτερο στρατό. Οπότε, αν θέλουν, μπορούν να με νικήσουν πιο εύκολα. Αλλά εμείς έχουμε και πολλούς archers. Αν και δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, έχουμε πολλούς archers. Αν και δεν βλέπω να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο οι archers. Προτιμότερο ήταν να βάλουμε με σπαθιά. Γιατί εδώ πέρα μας φάγανε όλους. Ναι, μας φάγανε. Λοιπόν, να διάσουμε όλο αυτό εδώ. Μιας και δεν πέτυχε αυτό. Ωραία, να βάλουμε cubers, potion seller. Και κάποιον που να κάνει πολύ damage θέλω. Λοιπόν, ξέρεις, θα βάλω αυτόν εδώ. Ωραία, βάλε αυτούς, δεν νομίζω να χρειαστούμε κάτι άλλο. Πάτα start, κοίτα. Τώρα έβαλα περισσότερους. Ναι, αυτοί με τα potion ήταν καλοί. Έκαναν πράγματα. Αν δείτε έχουν πεθάνει αρκετοί. Ναι, η στρατηγική μου πέτυχε από ό,τι είδα. Ναι, η στρατηγική μου πέτυχε. Οπότε αυτούς poisoners, πως λέγονται, τους βάζω. Πέτυχε αρκετά. Έχει μείνει ένας εδώ πέρα και παλεύει με όλους τους άλλους. Να πω, το game έχει περισσότερα cinematics, περισσότερα physics τέλος πάντων από ό,τι είχε παλιά. Ναι, έχει περισσότερα physics. Ωραία, victory. Καλά τα πάει αυτό. Ωραία. Εδώ οι παίκτες που είναι. Α, εδώ μέσα είναι. Μάλιστα. Α, μπορούσα αυτό να κάνω αυτό. Επειδή poisoners βοήθησαν αρκετά, θα βάλω μία στίβα εδώ. Harvester. Τι κάνουν οι harvester? Α, αυτή με τα δρεπάνια. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο, έτσι. Ωραία. Λέω να αρχίσουμε. Δεν νομίζω να κάνει την καλύτερη επιλογή. Αν και τα poisoners βοηθάνε πάρα πολύ. Μέχρι να περάσουν, ας πούμε, οι άλλοι τη γέφυρα. Και δεν ξέρω τι κάνουν τα harvesters. Αλλά έχω μια υποψία ότι είναι καλά τα harvesters. Ναι, είναι καλά. Και αυτά τα poison βοηθάνε αρκετά. Μας βοηθάει αρκετά ο poison arrow, ρε. Τρομερά πράγματα. Είναι ρεαλιστικά. Μας έχει φάει το μισό στρατό. Αλλά δεν έχουμε παίξει και χάλια. Αχ, ζούμε. Αυτά τα πράσινα δικά μου. Απλά δηλητηριάσαμε τους harvester μας. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι, εντάξει. Και προφανώς έχει μείνει κάποιος και τον ψάχνουμε. Λογικά αυτό έχει γίνει. Α, αυτός έχει μείνει. Ναι, είχε μείνει αυτός τόση ώρα. Λοιπόν, πάμε tab. Οπότε, οι harvester και ο poison arrow είναι χρήσιμοι. Με 120 τι μπορώ να κάνω. Λογικά, επειδή έχει πεθάνει όλος ο στρατός, δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο. Και βγαίνει έτσι. Έχει πεθάνει όλος ο στρατός, απλά πάει με τα points. Οπότε, αν μπορώ να εξοικονομήσω το στρατό, θα το κάνω έτσι. Το καλό είναι. Ένα στρατηγός. Μαλακά, πώς πάει τώρα, δεν έχω καταλάβει. Α, αυτό ήταν. Λολ. Και τώρα κερδίζουμε points. Ωραία, λοιπόν, σκέφτομαι να βάλω μερικούς archers
εδώ που είναι Poisoners, μερικούς Poison Darrow εδώ, ένα Harvester και βάλε μερικούς εδώ. Πιστεύω θα τα πάμε καλά, δεν υπάρχει θέμα. Και επειδή έχει τόσα physics το game, μπορεί να ρίχνει μερικά frames. Από ό,τι βλέπω, η τακτική μου είναι καλή. Δηλαδή δεν τα πάμε και τόσο χάλια. Με τα arrows πάνε καλά και έχουμε βάλει και με τα βελτίρια και πεθαίνουν οι περισσότεροι. Δείτε εδώ. Αυτοί όλοι έχουν πεθάνει, μαλέκ. Λογικά τους έχουμε νικήσει περισσότερους. Και μέσα σε αυτούς που έχω χτυπήσει πρέπει να είναι και δικοί μου. Μαλάκα, αυτό ήταν bullshot. Λολ. Τι σίξι, ξέρεις. Τώρα εδώ. Α, έχουν κρυφτεί στην πλαγιά κάτω. Αυτό δεν μου φαίνεται να είναι τόσο δύσκολο. Απλά. Α, δεν έχω και τι άλλο να βάλω. Ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η μουσική, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Έλα να κάνουμε εδώ cinematic. Το θέμα είναι να μην πέσουμε κάτω. Λογικά νομίζω μετά το έχουμε. Πέφτουνε μόνοι τους κάτω. Με το που με βλέπουν πέφτουνε μόνοι τους κάτω. Γενικότερα δεν πάει έτσι, δε. Ο άλλος πήγε να πέσει κάτω και γκρεμοτσακίστηκαν. Δεν έκανε τίποτα, απλά ένα σαρτιωτάκι. Λοιπόν, θα βγάλουμε όλη αυτή εδώ τη σειρά και μπορούμε να την επενδύσουμε καλύτερα γενικότερα. Αυτά τα δύο τι είναι. Βάλε μια να δούμε εδώ. Εντάξει, γενικότερα νομίζω αν κάνω πολλές φορές την ίδια μάχη, δεν θα πηγαίνει η ίδια γιατί ο κάθε έτσι μπορεί να πολεμάει διαφορετικά. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω. Αυτοί εδώ τι κάνανε, μαλάκα. Μπήκανε κατευθείαν του γκρου και. Αυτή δεν πρέπει να ήταν καλή που πήρα. Ναι, με αυτόν εδώ που έχει κατά τα δύο hacks, πήρα όλο το game. Λοιπόν, λέω να αφήσω κάπου εδώ το game. Στα μάτια μου ήταν διασκεδαστικό τέλος πάντων. Αυτά για αυτό το βίντεο λοιπόν. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν σας άρεσε, αν dislike, να σας άρεσε και να μου πείτε το λόγο. Ένα share για να το κάνετε τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα και να το στείλετε σε ένα φίλο σας γιατί με βοηθάει αυτό να αναπτυχθούμε ως παρέα. Και ένα ακόμα για να μου πείτε την άποψη για αυτό το βίντεο. Αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα το πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο και μέχρι τότε να χαμογελάτε. Είναι περίεργο πως έχω μείνει εδώ μετά από τόσο καιρό με τόσα λάθη και πίκρα. Περίεργο πως έχω μείνει εδώ μετά από τόσο καιρό. Μα τι στο διάλογο σου βρήκα. Τέλεια τέλει, στα τέλεια στα τέλεια στη τόσο τέλεια καταστροφική.